Τώρα, ή θα πεταχτούμε Θεσσαλονίκη. Πάλι τώρα. Θεσσαλονίκη, γιατί θα βρούμε την Έλενα Χελβατζόγλου, γιατί θα μας πει για το έξυπνο ραντάρ, το οποίο προστατεύει το δάσος του Σύξου. Έλενα, αυτό έχει τεθεί σε λειτουργία? Καλή σας ημέρα και πάλι. Έχει τοποθετηθεί το ένα, Πινελόπη και Χρύσα, και πρόκειται για ένα πολύτιμο εργαλείο, καθώς αυτό το έξυπνο ραντάρ θα έχει την δυνατότητα να ανιχνεύει τον καπνό σε ελάχιστο χρόνο από την εκδήλωση πυρκαγιάς. Δίπλα μου έχω τον κύριο Χαράλαμπο Στεργιάδη, τον υπεύθυνο της πολιτικής προστασίας. Πριν περάσουμε στον κύριο Στεργιάδη, να πάμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, τι κάνει αυτό το ραντάρ, και ερχόμαστε στη σύνδεση μαζί σας να τα πούμε λεπτομερώς. Για πάμε να δούμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Αυτό είναι το ραντάρ στο δάσος του Σέιχ Σου, που θα εντοπίζει πυρκαγιά από την πρώτη στιγμή κιόλας που ξεπηδούν οι πρώτες φλόγες. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει δύο πυλώνες πάνω στο δάσος του Σέιχ Σου, έτσι ώστε να καλύψουμε όλη την έκταση 30.000 στρέμματα, και ένα τρίτο ραντάρ το οποίο θα είναι μετακινούμενο με τρέιλερ να βοηθάει στο σήμα αν και εφόσον χρειαστεί σε ορισμένα σημεία δύσβατα στο δάσος. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Το ραντάρ είναι μια καινοτόμως πάλι ιδέα της τεχνολογίας. Πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσει τη βοήθεια ενός ματιού από ψηλά όταν θα έχει τον καπνό. Θα ωφέλησει πάρα πολύ γενικότερα και την πολιτεία και τον κόσμο. Βρισκόμαστε σε ένα από τα ψηλότερα σημεία του Σέιχ Σου. Πίσω μου βλέπετε τον πυλώνα πάνω στον οποίο έχει τοποθετηθεί ένα από τα ραντάρ τα οποία θα ανιχνεύουν τον καπνό σε ελάχιστο χρόνο από την εκδήλωση πυρκαγιάς. Να ανιχνεύουμε τις φωτιές γιατί υπάρχουν πυρομανίες. Μέσω του συστήματος θα προσδιορίζεται και η βέλτιστη διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσουν τα πυροσβεστικά οχήματα. Θα λειτουργήσει και θα είναι μια βοήθεια για όλες τις ομάδες που βρίσκονται εδώ, για την πυροσβεστική, και θα μας βοηθάει για την πρόληψη άμεσα των πυρκαγιών. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ένας αγώνας δρόμου προκειμένου το ραντάρ που εγκαθίσταται για λογαριασμό της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να λειτουργήσει στην ολότητά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Έλενα, έκανες πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ. Ακούσαμε περί τίνος πρόκειται. Έχεις όμως δίπλα σου, όπως μας είπες νωρίτερα, τον κύριο Μπάμπη Στεργιάδη, ο οποίος είναι επικεφαλής της πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και κύριε Στεργιάδη, το ερώτημα που μας έρχεται σε όλους στο μυαλό ολονών είναι πού το μάθατε και πόσο εύκολο ήταν να το προωθήσετε και να το εγκαταστήσετε αυτό το ροντάρ, το οποίο ουσιαστικά είναι σωτήριο για το Σέιχ Σου και για την ευρύτερη περιοχή. Καλημέρα και από μένα. Ήταν μια συνάντηση που είχαμε με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τζικώστα, πριν από 2 χρόνια περίπου. Ήταν επιθυμία του, έτσι ώστε να δούμε τι συστήματα μπορούν να μπουν και να βοηθήσουν στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Σιγά σιγά ξεκίνησε η υλοποίηση της ιδέας αυτής. Δυστυχώς τώρα, λόγω κορονοϊού και λόγω των προβλημάτων με τα τσιπ που είχαμε για την παροχή όλων αυτών των συστημάτων, γιατί όλα τα κομμάτια του ραντάρ είναι από το εξωτερικό, τα οποία συναρμολογούνται από εταιρεία στην Ελλάδα που κέρδισε το διαγωνισμό. Είναι ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το οποίο πήρε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και σήμερα υλοποιείται πλέον, όπως είδαμε όλοι. Είναι οι 2 πυλώνες ήδη έτοιμοι. Το μόνο που παραμένει είναι η ρευματοδότηση, είναι έρθει το ρεύμα δηλαδή στην περιοχή, διότι είναι με στη δασική έκταση. Θεωρούμε μέσα στον Αύγουστο θα έχει ολοκληρωθεί όλο το σύστημα για να παραδοθεί από την Περιφέρεια στην πυροσβεστική υπηρεσία. Χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό για να το λειτουργήσει? Πώς λειτουργεί ή πώς γίνεται ο έλεγχος, τέλος πάντων, του υλικού που εκπέμπει το ραντάρ? Είναι ακτίνα λέιζερ, θερμικές κάμερες, οι οποίες ελέγχουν 24 ώρες, 365 μέρες, έτσι ώστε να δίνουν κατευθείαν το σημείο της πυρκαγιάς, αν και εφόσον υπάρχει, μέσω του καπνού, και να υπάρχει και μια χημική ανάλυση αυτόματα από τα λέιζερ, έτσι ώστε να δούμε τι είναι η σύσταση της φωτιάς, αν είναι η δασική πυρκαγιά ή κάποιος άλλος παράγοντας, έτσι ώστε άμεσα, όπως είπε η πυροσβεστική, να βλέπει και τη βέλτιστη διαδρομή για να πάει στο σημείο να κάνει την πυρόσβεση. Το σημείο αυτό ολοκληρώνεται μέσα στον Νοέμβριο σαν διαγωνισμός η διαδικασία του, αλλά θεωρούμε ότι, όπως είπαμε, στον Αύγουστο θα παραδοθεί, έτσι μας ενημέρωσε και η εταιρεία. Οπότε είναι θέμα ημερών πλέον να έχουμε την πλήρη λειτουργία του και των 3 κεραίων, καθώς επίσης και όλα τα παραλυκόμενα τα οποία θα τοποθετηθούν στην πυροσβεστική υπηρεσία, στο κέντρο επιχειρήσεων, εντολή του Περιφερειάρχη του κ. Τζικώστα είναι. Άρα, κάνατε την αρχή και το είδαμε και καλά κάνατε, γιατί είχαμε όλες αυτές τις πυρκαγιές στη χώρα μας αυτό το διάστημα με τα χιλιάδες καμένα στρέμματα γης. Τώρα, αυτό το ραντάρ μπορούν να το πάρουν και να το εφαρμόσουν και άλλοι Δήμοι και άλλες περιφέρειες?
Αυτό το ραντάρ, ναι, είναι ένα καινοτόμο σύστημα το οποίο, αν και εφόσον πιλωτικά λειτουργήσει σωστά πλέον στην Κεντρική Μακεδονία, θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ καλό δείκτη για τι υπόλοιπε περιοχέ, έτσι ώστε να τοποθετηθεί σε όλα τα δάση τα οποία έχουν πρόβλημα με τι πυρκαγιέ, όπω είναι τα Πευκοδάση. Επιθυμία, βέβαια, είναι και τη Κεντρική Μακεδονία εδώ να τοποθετηθεί στα δάση Σιδονία Κασάναρ στη Χαλκιδική, που είναι γεμάτα Πευκοδάση, καθώ επίση Πιερία και Κυλική, σε περίπτωση που, όπω είπαμε, λειτουργήσει πάρα πολύ σωστά και είναι χρήσιμο εργαλείο για την πυροζεστική και για όλου, έτσι ώστε να αποτρέψουμε τον κίνδυνο πυρκαγιά. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στεργιάδη. Ανοίγετε δρόμο. Μακάρι να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, οπότε να προχωρήσουν και στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας και να μην αντιμετωπίζουμε τέτοιες συνθήκες που είδαμε τις προηγούμενες μέρες. Σας ευχαριστούμε πολύ και εσένα, Έλενα Χελβατζόγλου.